Ρωτήτερο Φωτιές, η ανακοίνωσή σας ότι δεν τίθεται θέμα διορισμού, μάλλον αντικατάστασης του κυρίου Πετρίδη και διορισμού υπηρεσιακού υπουργού και μάλιστα με μια κριτική ότι δεν θυμάστε ότι η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει όχι μόνο να είναι αλλά και να φαίνεται, παραπέμποντας μερίδα των επιτελείων και σε σχετική κίνηση που είχε κάνει και ο ύμνησος Γλάφκος Κληρίδης. Πώς απαντάτε, τόσο και επί της ουσίας, αλλά όσο και στις επικρίσεις για την επιχειρηματολογία που επιλέξατε στη γραπτή σας απάντηση. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία μπορεί να υπάρξει αντιπαράθεση ανάμεσα στα επιτελεία και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην αγγίζουμε θέματα τα οποία στέλνουν μηνύματα και στον κόσμο από τη μια ότι αμφισβητούμε διαδικασίες, εκλογικές διαδικασίες που ποτέ δεν έχουν αμφισβητηθεί και αγγίζουν και τον θεσμό της ίδιας της δημοκρατίας σε μια χώρα, αλλά και από την άλλη να μην θεωρούμε ότι μπορούμε με τέτοιου είδους προσεγγίσεις να επηρεάσουμε το εκλογικό σώμα. Θεωρείτε ότι όποιος δίποτε ψηφοφόρος θα επηρεαστεί αν γνωρίζει ότι ο Υπουργός Εσωτερικών υποστηρίζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή επειδή παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση? Ξέρετε, επαναλαμβάνω, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Ας αφήσουμε. Σε μια πενταετία υπάρχουν 4 εκλογικές διαδικασίες τουλάχιστον. Έχουμε προεδρικές, βουλευτικές, ευρωεκλογές, δημοτικές εκλογές. Θα αλλάζουμε τον Υπουργό Εσωτερικών ή θα βάζουμε υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών? Υπάρχουν θεσμοί που λειτουργούν πέρα από τα πολιτικά πρόσωπα, δεν έχουν αμφισβητηθεί ποτέ. Και να σας πω και κάτι. Η κυρία Μαύρο, ο κύριος Σιλικιώτης, δεν ήταν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και μάλιστα μέλη γνωστά. Δεν ήταν Υπουργέ Εσωτερικών. Αφισβήτησε κανείς τις εκλογικές διαδικασίες? Είπαμε θεωρούμε ότι δεν επανεδικδικούσε τότε ο Δημήτρης Χριστόφιας. Δεν επανεδικδικούσε ενώ ο Νίκος Αναστάσης Άδης. Και του ΑΚΕΛ δεν υποστήριζε κάποιο υποψήφιο τότε? Το ίδιο είναι, θεωρείτε? Φυσικά, δεν είναι και δεν πρέπει να αμφισβητούμε. Ξέρετε, η εκλογική διαδικασία είναι ένα από τους θεσμούς, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω ως τέτοιο, που δεν αμφισβητείται από τον κόσμο. Ας μην βάζουμε στην κοινή γνώμη τέτοιου είδους, αν θέλετε, θέματα προς σχολιασμό. Μπορούμε να διαφωνήσουμε σε πολλά θέματα. Υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλλά ας μην αγγίζουμε θέματα που άπτονται της δημοκρατίας και που δεν αμφισβητούνται από κανέναν. Για εσάς θεωρείτε λήξαν? Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπήρξε θέμα. Ποτέ θέμα και δεν υπάρχει θέμα για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, υπάρχει μια πλέον διαμορφωμένη εικόνα στα κατεχόμενα μετά την παράνομη εκλογική διαδικασία. Είμαι σίγουρη ότι είστε γνώση των αποτελεσμάτων, επικράτηση της δεξιάς, είσοδος μάλιστα και στην ψευδοβουλή του κόμματος των Επίκων. Πώς αξιολογεί η κυβέρνηση αυτές τις εξελίξεις? Και το δεύτερο ερώτημα, πώς επηρεάζονται και αν επηρεάζονται οι προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού στη συμφωνηθήσα βάση, δεδομένες και της πρώτης αντίδρασης του Προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε επικίνδυνη την επικράτηση ως Γιουργιούν? Για Χριστοφίδου, σκόπιμα, είναι η πρώτη φορά που τοποθετούμε για το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας στις κατεχόμενες περιοχές. Ο Πρόεδρος χθες απάντησε μέσα στο πλαίσιο προγραμματισμένης συνέντευξης που είχε και απάντησε μόνο σε αυτή την ερώτηση, ακριβώς γιατί αναμέναμε να έχουμε ενώπιον μας τελικά δεδομένα, να τα αξιολογήσουμε και να τοποθετηθούμε. Σίγουρα η επικράτηση ομάδων που δεν είναι υπέρ της λύσης του Κυπριακού δεν είναι κάτι θετικό. Αλλά δεν ήταν το Κυπριακό το θέμα αντιπαράθεσης στις εκλογές στις κατεχόμενες περιοχές. Είναι ή όχι επικίνδυνη η επικράτηση ως Γεωργιούν? Δεν είναι θετική εξέλιξη. Άρα και μέσα δεν είναι επικίνδυνη? Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι επικίνδυνη. Φυσικά, είναι επικίνδυνη. Άμα δεν είναι θετική εξέλιξη. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θεωρώ ότι επηρεάζει στο βαθμό που ίσως παρουσιάζεται τη διαδικασία επανέναξης των συνομιλίων. Οι συνομιλίες τερματίστηκαν για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Τερματίστηκαν λόγω της αιμονής της Τουρκίας, ειδικότερα στο κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγύσεων. Και είναι αυτό που θα κρίνει και τη συνέχιση μιας διαδικασίας. Ξέρετε, λέμε για παράδειγμα ότι τα κόμματα της αριστεράς έχουν μειωθεί τα ποσοστά τους. Τα κόμματα της αριστεράς, πέραν από το γεγονότος ότι στην προεκλογική εκστρατεία το Κυπριακό δεν ήταν θέμα, τα κόμματα της αριστεράς πληρώνουν και έναν κόστος συνεργασίας το 2013 με τα κόμματα της δεξιάς, με το κόμμα του κ. Ντεχτάς, με το κόμμα που βρίσκεται σήμερα στην εξουσία. Ένα άλλο δεδομένο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη, ο κατεξοχήν αρνητικός όσον αφορά την προοπτική λύση του Κυπριακού, ο κ. Ερτογλου, ο λεγόμενος υπουργός εξωτερικών για παράδειγμα, δεν έχει επανεκλεγεί. Είναι ένα δεδομένο το οποίο και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Άρα συνολικά θεωρώ, λαμβάνοντας υπόψη και την αποχή, σημαντικό ποσοστό αποχής σε αυτή την παράνομη εκλογική διαδικασία. Άρα όλα αυτά
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγησή μας όσον αφορά το Κυπριακό, τις προοπτικές επανέναξης και το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Αφού δεν επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό η επικράτηση ως Γεωργίου, τότε γιατί να είναι επικίνδυνη? Γιατί από την ημέρα που βρίσκεται στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων ο συγκεκριμένος πολιτικός, έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα σε θέματα που προηγουμένως δεν αντιμετωπίζαμε. Και τώρα απέκτησε ισχύ. Ακριβώς. Και αυτή η πολιτική, αυτή η προσέγγιση θα συνεχιστεί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνω και πιο συγκεκριμένος. Παράδειγμα, η τέλεση λειτουργιών στις κατεχόμενες περιοχές. Γνωρίζουμε ότι η προσέγγιση τους είναι αρνητική και το έχουμε βιώσει μέσα από πολλές αρνητικές τοποθετήσεις σε αιτήματα. Άρα, σε αυτή την καθημερινότητα να έρθουν πιο κοντά οι δύο κοινότητες, να έρθουν πιο κοντά Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, γνωρίζουμε ότι η προσέγγιση είναι αρνητική και θα συνεχίσει να είναι αρνητική. Απ' την άλλη, υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο ακόμη αξιολογούμε. Είναι ο ενδεχόμενος σχηματισμός λεγόμενης κυβέρνησης. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ δύσκολα τα δεδομένα. Θα πρέπει να δούμε. Υπάρχει ισχυρή πλειοψηφία γι' αυτό. Ακριβώς. Και πώς θα διαμορφωθούν. Αλλά επαναλαμβάνω, όσον αφορά το Κυπριακό, ο λόγος μη επιτυχούς αποτελέσματος ήταν η προσέγγιση της Τουρκίας και είναι αυτό που θα κρίνει και μια ενδεχόμενη επανάρξη των συνομιλίων. Δεν έχει σημασία εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει απέναντι της, για παράδειγμα, έναν Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο οποίος δεν έχει εκείνη την ισχύ που ίσως να έχει παλαιότερα, όπου ουσιαστικά κάνει ό,τι θέλει μια ψευδοκυβέρνηση. Ούτε προηγουμένως είχε αυτή την ισχύ ο κύριος. Και πάλι προχώρησε. Έγιναν διαπραγματεύσεις. Το κόμμα, για παράδειγμα, δούμε το κόμμα του κ. Ακκιντζή. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, έχει αυξήσει τα ποσοστά του. Ελάχιστο, αλλά έχουν αυξηθεί. Το κόμμα του κ. Ντεχτάς. Ένα κόμμα το οποίο γνωρίζετε όλη την τοποθέτησή του στο Κυπριακό, έχουν μειωθεί τα ποσοστά. Άρα, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν ήταν το Κυπριακό το κριτήριο επιλογών των Τουρκοκυπρίων. Μας προβληματίζουν οι προθέσεις όπως διατυπώθηκαν και από πλευράς Τουρκίας για την ανάγκη αλλαγής του συστήματος στα κατεχόμενα, δηλαδή από το κοινοβουλευτικό εντός εισαγωγικών που έχουν, είναι προεδρικό. Όχι. Εκείνο που μας προβληματίζει είναι μια δήλωση του κ. Ακκιντζή τη μέρα των εκλογών που έγινε στο λεγόμενο Τουρκοκυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, που έχω την εντύπωση, κυρία Χριστοφίδη, ότι δεν μεταδόθηκε στις ελεύθερες περιοχές και έχω την εντύπωση, θα πρέπει να το ψάξω περισσότερο, ναι, ότι εσκεμμένα το Τουρκοκυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το λεγόμενο ΤΑΚ, δεν τις μετέφερε στις ελεύθερες περιοχές. Ναι. Έκανε μια δήλωση ο κ. Ακκιντζή εκείνη τη μέρα, που έλεγε ότι καθώς πλησίαζαν οι εκλογές, υπήρξε μια ξαφνική έκρηξη στον αριθμό του πληθυσμού και στην παραχώρηση υποψηφιοτήτων. Είναι μια πολύ σημαντική δήλωση, την οποία αξιολογούμε. Οι υπηρεσίες της Δημοκρατίας ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα για να δούμε πολύ συγκεκριμένα και πώς αυτό επηρεάζει δεδομένα συνομιλιών, αλλά και γενικότερα συμπεριφορές της Τουρκίας. Και είναι και κάτι που επηρέασε και το αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι βέβαιος, θέλω να είμαι απόλυτα, ειδικότερα όταν μιλάμε δημόσια, αλλά είναι μια δήλωση η οποία δεν μεταφέρθηκε ως έγινε από τον κύριο Ακκιντζή. Και κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω. Έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία για την τριμερή Κύπρου, Ελλάδας, Ιορδανίας. Στις 16 Νοεμβρίου, βασιλιάς της Ιορδανίας. Ιανουαρίου. Θα βρίσκεται στην Κύπρο για την τριμερή συνάντηση. Θα υπάρξει και διμερή συνάντηση και υπογραφή συμφωνιών Κυπριακής Δημοκρατίας Ιορδανίας. Προηγουμένως, αύριο το βράδυ, ο πρόεδρος θα βρίσκεται στην Ιταλία για την σύνοδο των 7 μεσογειακών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυσοβουλίου, για την παρουσία εδώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτή την ώρα ξεκίνησε από πολύ